μας λοιπόν είναι έτσι όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία των αιώνων, ευχαριστιακός, διδακτικός, ενισχυτικός και παρηγορητικός. Ευχαριστούμε με ειλικρίνεια όλους όσοι αγωνίζονται με αυτοθυσία και μάλιστα παραμελώντας τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους, το ιατρικό και το συνευτικό προσωπικό που βρίσκεται στο προσκεφάλι των συνανθρώπων μας που νοσούν, τους ερευνητές και τους ειδικούς επιστήμονες που αναζητούν την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία και το εμβόλιο σωτηρίας από τον ιό, αλλά και όλους όσοι απασχολούνται ενεργά για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Η προσφορά σας, αγαπητοί, είναι ανεκτίμητη. Είναι προσφορά προς όλη την κοινωνία. Είναι θυσία και αξίζει κάθε τιμή και ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστούμε και όλοι μαζί σας χειροκροτούμε όχι μόνο από τα μπαλκόνια των σπιτιών μας, αλλά κάθε στιγμή από την καρδιά μας. Η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι κοντά σας. Στον αγώνα αυτόν, οι συντεταγμένες πολιτείες, τα κράτη και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχουν την κυρίαρχη ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ορθή αντιμετώπιση και την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κάποιος ως στρατηγούς στη μάχη για την αντιμετώπιση του αόρατου αλλά γνωστού πια εχθρού, ενός εχθρού που στρέφεται κατά της ανθρωπότητος. Η ευθύνη αυτή που σηκώνουν στους ώμους τους απαιτεί απαραίτητα τη συνεργασία όλων μας. Είναι ώρα προσωπικής και κοινωνικής συλλογικής ευθύνης. Γι' αυτό, παιδιά μου, όπου γης, σας προτρέπω πατρικά να ανταποκρίνεστε με ακρίβεια και υπομονή σε όλα τα δύσκολα αλλά απαραίτητα μέτρα που λαμβάνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες και τα κράτη. Όλα γίνονται για την προστασία μας, για το κοινό καλό, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Άρα, η απαλλαγή μας από την οδύνη του εξαρτάται απόλυτα από την δική μας συνεργασία. Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η πίστη. Όμως αυτό που κινδυνεύει δεν είναι η πίστη αλλά η πιστή. Δεν είναι ο Χριστός αλλά οι χριστιανοί μας. Δεν είναι ο Θεάνθρωπος αλλά εμείς οι άνθρωποι. Η πίστη μας είναι βαθιά θεμελιωμένη στις ρίζες του πολιτισμού μας. Η πίστη μας είναι ζωντανή και καμία έκτακτη κατάσταση δεν μπορεί να την περιορίσει. Εκείνο που είναι ανάγκη να περιοριστεί είναι οι συναθροίσεις, οι μεγάλες συγκεντρώσεις προσώπων λόγω των έκτακτων συνθήκων. Να μείνουμε στο σπίτι, να προφυλαχθούμε και να προφυλάξουμε τους γύρω μας. Εκεί η κάθε μία και ο κάθε ένας να προσευχηθεί για όλη την ανθρωπότητα, στηριζόμενη στη δύναμη της πνευματικής μας ενότητας. Θα βιώσουμε αυτή την περίοδο ως πορεία στην έρημο για να φτάσουμε με ασφάλεια στη γη της Επαγγελίας, όταν η επιστήμη με τη χάρη του Θεού κερδίσει τη μάχη με τον ιό. Γιατί είμαστε βέβαιοι ότι και με τις δικές μας προσευχές θα την κερδίσει. Τότε λοιπόν καλό είναι να είμαστε όλοι μαζί εδώ ενωμένοι πνευματικά, συνεχίζοντας τον αγώνα της μετανοίας και του αγιασμού. Βλέπουμε συνανθρώπους μας να υποφέρουν από τις συνέπειες του ιού. Άλλοι ήδη υπέκυψαν και έφυγαν από κοντά μας. Η Εκκλησία μας εύχεται και προσεύχεται για την αποθεραπεία των ασθενών, για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων, αλλά και για την ενίσχυση και ενδυνάμωση των οικογενειών αυτών που επλήγησαν.
και αυτή η δοκιμασία θα περάσει. Θα φύγουν τα σύννεφα και ο ήλιος της δικαιοσύνης θα εξαλείψει τη θανατηφόρα επίδραση του ιού. Όμως η ζωή μας θα έχει αλλάξει και η δοκιμασία είναι μια ευκαιρία να αλλάξει προς το καλύτερο, προς την κατεύθυνση της εδραίωσης, της αγάπης και της αλληλεγγύης. Η ευλογία του Κυρίου τέκνα εγκυρίω με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Ευαγγελιστρίας, να είναι παρούσα στην πορεία όλων μας, να μετατρέπει την εκούσια απομόνωση σε αληθινή κοινωνία, να γίνει η προσευχή και ο προορισμός μας, να γίνει το νόημα και η επιστροφή μας σε ό,τι αληθινό, σε ό,τι το Θεό ευάρεστο. Καλή δύναμη και ο Θεός μαζί μας.